δυναμική εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί στο Σαϊτάι φρουτοπαραγωγή, υποστηρίζοντας ότι τα χρόνια σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν παραμένουν άλυτα. Για αρκετή ώρα οι διαμαρτυρόμενοι φρουτοπαραγωγοί απέκλεισαν τον κύριο δρόμο Λεμεσού Πλατρών. Δεκάδες αυτοκίνητα σχημάτισαν ουρά προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι διαμαρτυρόμενοι φρουτοπαραγωγοί απεχώρησαν ειρηνικά με παρέμβαση της αστυνομίας. Εκπρόσωπος των αγροτικών οργανώσεων καταδίκασε τη στάση των αρμοδίων, τονίζοντας ότι οι φρουτοπαραγωγοί κινδυνεύουν με χρεοκοπία. Η παραγωγή με τη σημερινή τους παρουσία εδώ διατρανώνουν ότι θα διεκδικήσουν από τώρα και στο εξής δυναμικά τα δίκαια αιτήματα τους τα οποία έχουν και χρονίζουν για αρκετών καιρών τώρα. Ζητούμε από την κυβέρνηση να έρθει να δει το πρόβλημα μας, να λύσει το πρόβλημα των παραγωγών. Εμείς θέλουμε στήριξη βοηθείας για να κρατηθούμε στην Ήπεθρο. Βελτιώσουν τον οργανισμό για τον οποίο πληρώνουμε κάθε χρόνο ανελειπώς και ασφαλιζόμαστε να μπορούμε να ικανοποιηθούμε. Στη συγκέντρωση εγκρίθηκε ψήφισμα προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη, από τον οποίο οι φρουτοπαραγωγοί ζητούν να συναντήσουν.